Γεια σας. Ο Μανώλης Γκλέζος βγαίνει από τον Ευαγγελισμό που νοσηλευόταν από την περασμένη Παρασκευή όταν δέχτηκε επίθεση με χημικά από τους άντρες των ΜΑΤ. Μόλις τον βλέπουν πολίτες που περνούσαν τυχαία από το σημείο, πηγαίνουν να το σφίξουν το χέρι και να το ρωτήσουν εάν είναι καλά. Δεν έχει σημασία το πρόσωπο το δικό μου. Δεν χτύπησαν εμένα, χτύπησαν έναν πολίτη. Και δεν είναι ανεπίτρεπτο να χτυπιέται σήμερα ο πολίτης. Όταν χτυπιέται ο πολίτης είναι σαν να χτυπάμε τη δημοκρατία στην πατρίδα μας, σαν να χτυπάμε τον ίδιο τον εαυτό μας. Αυτό πρέπει να γίνει κατανοητό. Ο μεγάλος αγωνιστής της αριστεράς, όπως είπε, μπορεί να τον επισκέφθηκαν και να ζήσαν συγγνώμη οι συνδικαλιστές αστυνομικοί. Εκείνος όμως θέλει να μιλήσει με τον συνάδελφό τους, ο οποίος τον ψέκασε με χημικά στο πρόσωπο. Ζητάω από εκείνον που σε απόσταση μονάχα 30 εκατοστών μου έριξε ό,τι μου έριξε πάνω μου, σε μια συνομιλία, σε μια συζήτηση, να δούμε τη δική μου ή πιθανόν παραβατικότητα και να μελετήσουμε και τη δική του υπερβατικότητα. Άλλο οι συνδικαλιστές και άλλο οι υπεύθυνοι που πρέπει οι ίδιοι, όχι να ζητήσουν συγγνώμη, να μελετήσουμε το θέμα, να μην ξαναγίνει κάτι παρόμοιο. Ο Σπύρος Βούγιας εξέφρασε τη λύπη του για το περιστατικό και το χαρακτήρισε εξαίρεση στη στάση που κράτησε η αστυνομία στις διαδηλώσεις.